όπως όλη την Ελλάδα, έτσι εδώ και στο Ναύπλιο, δόθηκε το ένασμα να μαζευτεί ο κόσμος στις πλατείες και από αρχή ήταν το ίντερνετ και συγκεκριμένα το Facebook. Και όλα αυτά γιατί για κάποιους προκληθήκαμε από τους Ισπανούς για ένα πανό που είχαν ανεβάσει στην πλατεία της Μαδρίτης, ότι οι Έλληνες κοιμούνται. Λοιπόν, κάπως έτσι υπάρχει και το ένασμα εδώ πέρα. Ένα παιδί έκανε μια πρόσκληση στο Facebook, ο κόσμος μαζεύτηκε. Στην αρχή ήταν διστακτικά τα πράγματα, γιατί αυτό που γινόταν και χωρίς να ξέρουμε μετέπειτα πώς θα διαμορφωθεί, ήταν κάτι πρωτοφανές για τη μεταπολίτευση και μετά. Σιγά σιγά όμως αρχίσαμε να γνωριζόμαστε μεταξύ μας. Παρατηρήσαμε τις πρώτες μέρες ότι ήμασταν από διαφορετικές ομάδες, όχι απαραίτητα πολιτικά, κοινωνικά, αλλά απ' την άλλη ήταν ωραίο αυτό. Ήταν ωραίο γιατί ήταν, επαναλαμβάνω, κάτι πολύ πρωτόγνωρο για μας και ταυτόχρονα δημιουργικό. Λοιπόν, στην πλατεία εδώ πέρα μαζευόμαστε κάθε απόγευμα, κάνουμε δράσεις γιατί δεν γνωρίζουν όλοι το ότι είμαστε εδώ, προσπαθούμε να το προωθήσουμε στον κόσμο, συζητάμε. Έχουμε βιντεοπροβολές, ντοκιμαντέρ, θέτουμε θέματα ημερήσιας συζήτησης, διάφορα ζητήματα οικονομικά, κοινωνικά. Τι άλλο, κόλλησα τώρα. Ναι. Λοιπόν, κάποιες από τις δράσεις που κάνουμε στην πλατεία αφορούν πρώτα απ' όλα την ενημέρωσή μας με βιντεοπροβολές, για να μάθουμε το τι συμβαίνει, γιατί και εμείς που κατεβήκαμε στην πλατεία απαραίτητα δεν γνωρίζουμε γιατί. Τι ακριβώς συμβαίνει με το χρέος, με την οικονομική κρίση. Άλλες δράσεις είναι ένα εξώδικο το οποίο θα κοινοποιήσουμε στους βουλευτές του τόπου, προτείνοντάς τους να μην ψηφίσουν το μεσοπρόθεσμο, γιατί είναι ενάντια στα συμφέροντα του κόσμου. Ακόμη έχουμε κάνει πολιτιστικές εκδηλώσεις, μια ωραία συναυλία, είχαμε μαζευτεί μια Κυριακή, μαζέψαμε κόσμο, ήταν ωραία. Και πάνω απ' όλα, επειδή στην επαρχία είναι και λίγο πιο κλειστή η κοινωνία, προσπαθούμε πάντα να προσελκύσουμε όσο δυνατόν και περισσότερο κόσμο και να τον ενημερώσουμε για το τι συμβαίνει στην πλατεία, ώστε να συμμετέχει μαζί μας, γιατί πρέπει να μαζικοποιηθεί όλο αυτό για να μπορούμε να έχουμε αποτέλεσμα. Λοιπόν, ίσως το πιο σημαντικό που συμβαίνει στην πλατεία μας είναι όλη αυτή η ζήμωση και η κουβέντα που γίνεται μεταξύ όλων εμάς για διάφορα οικονομικά και κοινωνικά ζητήματα, τα οποία προσπαθούμε να βρούμε μια λύση, αλλά όχι τη λύση της πλειοψηφίας. Κοιτάμε ό,τι προτείνεται, ό,τι συζητιέται, να αναδεικνύεται μέσα από αυτό και η μειοψηφία. Γιατί αυτό θεωρούμε εμείς δημοκρατία. Τέλος θα ήθελα να πω ότι στην ιστορία αυτή, πέραν του κοινού σκοπού όλων μας που είναι να φύγει το μνημόνιο και να δούμε ένα καλύτερο, κατά κύριο λόγο πρώτα οικονομικό μέλλον για τη χώρα, εγώ θα ήθελα να παραμείνουμε στις πλατείες και μετά, ακόμα και αν επιτευχθεί ο στόχος μας, για διάφορα κοινωνικά ζητήματα του τόπου μας, δηλαδή να γίνουμε πιο ενεργοί πολίτες, για να ξεκινήσει πρώτα την πόλη μας και μετά κατ' επέκταση για τη χώρα ένα καλύτερο αύριο. Ευχαριστώ.